Η ηλιακή εταιρεία Κώστα Μάρε ιδρύθηκε το 1975 από τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο. Τότε, σε ηλικία 40 ετών, του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αγοράσει ένα μικρό φορτηγό πλοίο χωρητικότητας μόλις 2.000 τόνων, στο οποίο ήδη εργαζόταν. Για να το αγοράσει, έδωσε ως προκαταβολή 25.000 δολάρια και το υπόλοιπο το αγόρασε με δάνειο που πήρε από τον ίδιο τον πολιτή, ενώ στη συνέχεια το χρονάβλωσε για να το εξοφλήσει. Το 2006, η ναυτιλιακή εταιρεία Costa Mare κατάφερε να έχει στο στόλο της 32 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το μέγεθός της εταιρείας, η διοίκησή της αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά από την πρώτη γραμμή της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το 2011, ο ιδρυτής της εταιρείας, Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αποφασίζει να την αφήσει στα χέρια του πρωτότοκου γιού του, Κωστή, ο οποίος και αναλαμβάνει σε ηλικία 37 ετών να διευθύνει τον ναυτιλιακό βραχίωνα. Ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος είναι πλέον ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Costa Mare και διοικεί την εταιρεία αναζητώντας ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες. Ήταν εκείνος μάλιστα που αποφάσισε και προετοίμασε την είσοδο της εταιρείας στην Αμερικανική χρηματαγορά τον Νοέμβριο του 2010, ενώ 4 χρόνια αργότερα έχει έτοιμη για τη Wall Street και δεύτερη εταιρεία. Σήμερα η Costa Mare είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα 68, με συνολική μεταφορική ικανότητα 465.000 TEUs, ενώ το ναυπηγικό της πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή άλλων 11. Η Costa Mare είναι από τις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που στηρίζουν την ελληνική σημαία και το ελληνικό νεολόγιο, έχοντας σε πάρα πολλά από τα πλοία του στόλου της υψωμένη τη γαλανόλευκη σημαία. Επίσης, έχει επενδύσει ένα υψηλό χρηματικό ποσό για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ναυτιλιακού κέντρου εκπαίδευσης, που σκοπό έχει την επιμόρφωση των Ελλήνων αξιωματικών. Όσον αφορά στη δεύτερη εταιρεία που θα εισηχθεί στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, θα είναι η 30η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία και θα έχει τη μορφή Master Limited Partnership και θα είναι η πρώτη MLP στον τομέα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Αρχικά, θα αγοράσει 4 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τη μητρική Costa Mare με μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα και ναυλωτές όπως η Evergreen και η Costco. Επίσης, η εισαγωγή της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Private Equity Fund York Capital, με το οποίο διατηρεί κοινοπραξία μέσω της εισηγμένης του Costa Mare. Ο όμιλος θα χρηματοδοτηθεί με 180 εκατομμύρια δολάρια από 3 τράπεζες και συγκεκριμένα από τις DNB Bank, Citibank και Credit Suisse. Η Costa Mare ετοιμάζεται να γιορτάσει το 2015 τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της.